Όπως ήδη σας έχουμε προαναγγείλει, κοντά μας είναι ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Νίκος Παπάσκαλος. Ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Αυτή τη στιγμή είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και υπεύθυνος τομεάρχης για την οικονομία. Να ξεκινήσουμε λίγο τα πολιτικά για να πάμε στο τέλος στην οικονομία. Όπως επιθυμείτε. Ναι, εντάξει, γιατί. Τώρα έφυγε ένας κόσμος από το κόμμα σας. Έφυγε, αποχώρησαν. Εντάξει, οκ, okay, χωρίσατε τα τσανάκια σας που λέει ο λαός. Θεωρείτε τώρα ότι υπάρχει μια ηρεμία στο ΣΥΡΙΖΑ τέτοια ώστε να καταφέρετε να ανακάμψετε. Δημοσκοπικά μιλάω πάντα, έτσι. Οι εκλογές είναι άλλο πράγμα, είναι άλλη ιστορία. Πιστεύετε τώρα ότι μέσα σε αυτό το περιβάλλον που δεν έχετε αυτές τις συγκρούσεις θα μπορέσετε να κατασταλάξετε σε ένα καινούριο αφήγημα προφανώς ούτως ώστε να δούμε μια ανάκαμψη στο κόμμα σας? Μα ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία ανασύνταξης. Υπάρχει η προοπτική του συνεδρίου το Φλεβάρι που μας έρχεται. Και βεβαίως εκεί πέρα θα ξεδιπλώσουμε και όλη μας την πολιτική. Εκεί τι πιστεύετε στο συνέδριο, δηλαδή ποια είναι... Θέλω να πω, τι προσδοκίες έχετε από αυτή την ιστορία, ναι. Καταρχήν, θα είναι μια διαδικασία ανασύνταξη αυτή καθ' αυτή, μετά από τα γεγονότα τα οποία. Και ιδεολογική, κύριε Παπά. Μεσολάβησαν. Δεν ξεκινάει από το μηδέν ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μια προγραμματική συνδιάσκεψη το 2021, επικαιροποίησε το πρόγραμμά του. Υπάρχουν νέες ιδέες, ναι. Υπάρχουν πράγματα καινούργια τα οποία πρέπει να αναδείξουμε, κατά τη γνώμη μου, και κυρίως όμως πρέπει να δείξουμε ότι φεύγουμε από τα προγραμματικά μεταμνημονιακά απόνερα. Δηλαδή, από μια ψυχολογία ως χώρος, ότι δεν μπορούμε να πούμε ή να προτείνουμε κάτι το οποίο είναι πέρα και έξω από αυτά που μας επετράπει να κάνουμε ή δυνάμεθα. Κατά τη διάρκεια τη διακυβέρνηση. Όπως σας κατηγορώ, πάτε δεξιά. Όχι, γιατί όχι, ο γιατί... κ. Χατζής για το ιδεολογικό. Πώς κάνετε το. Θα σας πω τι κάνουμε. Όχι, εσείς είστε σοσιαλδημοκράτης από το έχετε δηλώσει. Θα σας πω. Είμαι αριστερός σοσιαλιστής. Βεβαίως. Και κυρίως όμως αυτό που οφείλουμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε είναι να αφήσουμε πίσω μία εικόνα αυτού την οποία δυστυχώς αναπαράξαμε και στις εκλογές του 2023, που παρουσιαζόμασταν ως καλοί διαπραγματευτές. Ο κόσμος αυτά ήθελε να τα αφήσει πίσω του, όπως αποδείχτηκε. Και νομίζω ότι υπάρχουν όλες οι δυνατότητες να χτίσουμε την εναλλακτική απέναντι σε μια θεωρείτε... νέα δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη που κάνει αντικοινωνικές επιλογές αυτή τη στιγμή. Θεωρείτε, θα το συζητήσουμε και αυτά τα οικονομικά σε λίγο, διεξοδικά. Θεωρείτε ότι ο κ. Κασελάκης είναι η καλύτερη επιλογή που μπορούσε να γίνει για το κόμμα σας? Το θεωρώ. Υπό την έννοια ότι και εσείς υπήρξατε υποψήφιος. Αλλά υπήρξε μια δημοκρατική διαδικασία την οποία όλοι. Αποδεχτήκατε βεβαίως και πήγατε μαζί του. Ότι είναι και. Ήταν και λυτρωτικό για το χώρο μας, ξέρετε. Πάντως πολύ. Αν μάλιστα ακολουθούσαμε μια φυσιολογική ροή των εξελίξεων, διότι ξέρετε, όταν έχεις ένα τόσο δυσμενές εκλογικό αποτέλεσμα. Και καθόμαστε με τον Παναγιωτόπουλο, με τον Χατζή, με τους δημοσιογράφους, τους πολιτικούς αντιπάλους, τους σχολιαστές και λέμε στις αρχές του Σεπτέμβρη πόσοι να πάνε να ψηφίσουν στο ΣΥΡΙΖΑ, να πάνε 30, να πάνε 40, να πάνε 50. Αυτά δεν λέγαμε και πριν. Ναι, βέβαια. Και έρχονται 150.000 άτομα. Ναι. Και κάποιοι επέλεξαν όλον αυτόν τον κόσμο. Ή 68.000. Όλον αυτόν τον κόσμο που ήρθε και στάθηκε στην ουρά, επέλεξαν να τον κεράσουν επίκρα την επόμενη. Λοιπόν, έχει κλείσει αυτή η περίοδος. Ναι, βέβαια. Υπάρχει ένα καινούριο. Είναι διαπλεκόμενοι αυτοί που έφυγαν. Είναι τραπεζική αριστερά που ακούμε ότι είναι υπηρέτες των φαντ. Δεν θα πω τίποτα. Είναι ένα άλλο κόμμα το οποίο είναι ανταγωνιστικό στο ΣΥΡΙΖΑ. Δομήθηκε πάνω σε μια ακραία πολεμική απέναντι στο κόμμα μας και την ηγεσία μας. Εμείς κάνουμε τις επιλογές μας. Είναι προφανές ότι. Το κίνητρο ποιο ήταν? Το κίνητρο θα ξέρω, να ρωτήσετε αυτούς. Εγώ τι να σας πω. Ιδεολογία. Δεν θα κάνω δίκη προθέσεων. Νομίζω ότι είναι μια επιλογή η οποία είναι λάθος. Και μάλιστα. Σας ρώτησα αν είστε ικανοποιημένος από τον αρχηγό σας. Σας ρώτησα, αλλά αποφύγατε. Με ρωτήσατε αυτό. Σας ρώτησα εάν η καλύτερη επιλογή ήταν ο κ. Κασελάκης. Αυτή ήταν η βούληση των μελών. Και ξέρετε ότι είχε. Για εσάς ήταν η καλύτερη επιλογή. Ξέρετε ότι είχε και τη στήριξή μου την ανοιχτή στο δεύτερο γύρο στη βάση μια πολιτική συμφωνία. Πολύ σα. Άσπροντι φίλοι σας, λένε εντάξει και ο παπάς ευθύνεται, γιατί ο παπάς πήγε κοντά του, ο παπάς του έδωσε αυτό που του έλειπε, και γιατί του έλειπε πολύ, και ο Νίκος Παπάς, επειδή ήταν και πάντα κοντά στον Τσίπρα, σηματοδότησε μια τέτοιου είδους λογική, ούτως ώστε να ψηφιστεί ο Κασελάκης. Με λίγα λόγια, φταίτε για τον Κασελάκη.
Το αποδέχεστε. Θα αναλαμβάνετε την ευθύνη. Το λένε οι φίλοι σας, το λόγο. Έκρυψα την επιλογή που έκανα και ενθάρρυνα στη βάση, λέω, της πολιτικής συμφωνίας που κάναμε με τον Στέφανο, αυτή την εκλογή. Αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων ότι ήταν ενδεδειγμένη, διότι κάποιοι άλλοι είχαν πάρει την απόφαση της αποχώρησης και πιστεύω ότι θα αποχωρούσαν ακόμα και αν ήταν ο Τσίπρας πρόεδρος. Όχι, το πιστεύω ότι θα αποχωρούσαν ακόμα και αν ήταν ο Τσίπρας πρόεδρος. Ναι. Ναι, βέβαια. Το πιστεύετε αυτό? Αφού δεν πρόλαβε να κάνει κάτι ο Κασελάκης, ούτε να κάτσει στην καρέκλα δεν πρόλαβε. Ναι, το γεγονός ότι είναι εκτός Βουλής, το θεωρείτε δεσαβαντάζ? Μπορεί να είναι και πλεονέκτημα. Ναι. Δηλαδή έχει αυτή τη στιγμή ένα επικοινωνιακό, μια επικοινωνιακή δυνατότητα, μια αμεσότητα. Για να βγει στον κόσμο, εννοείται. Να βγει, να κυκλοφορεί στον κόσμο. Το ζητούμενο για μας είναι να εντάξουμε όλο αυτό το πλεονέκτημα σε ένα συνολικό σχεδιασμό. Ο οποίος να έχει ορόσημο βεβαίως τις ευρωεκλογές, που είναι μια σημαντική πολιτική μάχη και θα σηματοδοτήσει και. Στις ευρωεκλογές τι πιστεύετε ότι θα κάνετε? Θα είμαστε. Ποια είναι η προσδοκία που έχετε, τέλος πάντων? Μάντης δεν είστε, αλλά. Ακόμα σαν το ΣΥΡΙΖΑ δεν πάει σε καμία μάχη με άλλο στόχο εκτός από την πρωτιά. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ούτως ή άλλως. Σε κάθε περίπτωση προσδοκούμε ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα από τις ευρωεκλογές. Δεν το δείχνουν δημοσκοπήσεις όμως. Θα μου επιτρέψετε. Η διαφορά για την πρωτιά, για να το πούμε τώρα δημοσκοπικά, είναι 17 μονάδες. Εντάξει. Καθίστε να δείτε που θα είναι η Νέα Δημοκρατία σε λίγο, που θα αρχίσει να συνειδητοποιεί ο κόσμος τι ψηφίσει πρόσφατα. Φύγαμε λίγο. Αλλά για τις δημοσκοπήσεις να σας πω. Έχουμε δει το φως της δημοσιότητας 5 δημοσκοπήσεις τελευταία. Οι δύο από αυτές μας βγάζουν δεύτερο κόμμα, οι άλλες τρεις μας βγάζουν τρίτο. Είναι μια... Καλά, αυτό είναι μικρές διαφορές. Είναι μικρές διαφορές, αλλά είναι μια αποτύπωση δημοσκοπική, η οποία έχει και μια λογική εξήγηση. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ για λόγους υποκειμενικούς, δηλαδή για λόγους που αφορούσαν μέχρι πρώτην στον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ, δεν παρήγαγε θετικές ειδήσεις. Ναι, παρήγαγε την κρίνια, την σύγκρουση της διάσπασης κτλ. Τώρα και με την ευκαιρία του προϋπολογισμού, ξέρετε, νομίζω ότι ξεδιπλώνεται και το πρόγραμμά μας και τα όρια της αντιπαράθεσης με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Πώς μπορεί να έχετε... τοποθετηθούν και κοινωνικές δυνάμεις. Πώς μπορεί να έχετε ένα πρόγραμμα δομημένο πάνω σε μια ιδεολογική αντίληψη την οποία έχετε ή δεν έχετε, από τη στιγμή για την οποία πριν από λίγο μας είπατε ότι όλα αυτά θα γίνουν στο συνέδριο. Κατά συνέπεια στο συνέδριο μπορεί να περιμένουμε αλλαγές. Εντάξει, εσείς έχετε μια εμπειρία προσωπική, το καταλαβαίνω αυτό, εντάξει, και μπορεί να ελύσεστε, αλλά αυτό δεν ξέρω αν βοηθάει, υπό την έννοια ότι μπορεί να πάνε ανάποδα μηνύματα στον κόσμο στο τέλος. Όπως έγινε προεκλογικά, αν θυμάστε, έτσι. Κύριε Χατζή, επιτρέψτε μου. Το συνέδριο είναι για το Φλεβάρι. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξεκινάει από το μηδέν. Όχι, είπαμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα προγραμματικό οπλοστάσιο το οποίο θα πρέπει να το επικαιροποιήσει, να το εμπλουτίσει, αλλά κυρίως, επαναλαμβάνω. Ναι. Θεωρώ ότι το μήνυμα που πρέπει να βγει από το συνέδριό μας είναι ότι δεν κινούμαστε πλέον σε μνημονιακά απόνερα. Δεν ντρεπόμαστε να κάνουμε ανοιχτή κριτική στις δυσμενείς πτυχές πολιτικών που μας ανάγκασαν να εφαρμόσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν είναι... Της διάρκειας της... Κατά τη διάρκεια βεβαίως, διότι εμείς... Το μπάφερ 37 δισεκατομμύρια, το μαξιλάρι και αυτά. Εμείς είχαμε κάποιες μεγάλες ιστορικές παρακαταθήκες. Δηλαδή η χώρα βγήκε από το μνημόνιο με τη δική μας διακυβέρνηση. Προστατεύτηκαν οι άνθρωποι οι οποίοι από το μνημόνιο που υπογράψατε όμως. Από το μνημόνιο, στο οποίο μας πήγανε μεθοδευμένα, διότι είχαν μεταφέρει όλα τα χρέη για τις αρχές του 2015. Θα κάνω μια τελευταία. Βγήκαμε λοιπόν, αλλά δεν θα πρέπει να κρύβουμε κάτω από το χαλί ότι μας επευλήθησαν πολιτικές οι οποίες είχαν στόχο, προσέξτε, να πληγωθεί η μεσαία τάξη. Ήτανε πολιτικές τις οποίες είχαν υπαγορεύσει τροϊκανοί εσωτερικού προς τους τροϊκανούς εξωτερικού και έρχονταν ως αξιώσεις. Αυτή η τροϊκανή εσωτερικού ήταν και δική σας? Όχι, οι τροϊκανοί εσωτερικού κυρίως περί το ΣΕΒ ανθίζουν. Καταλάβατε. Και τελευταίως. Ό,τι λέτε εσείς. Όχι, και στο τελευταίο διάστημα. Το εφαρμόσατε κι εσείς όμως. Από το 19. Επιτρέψτε μου. Σας είπα ότι υπήρχαν πτυχές οι οποίες πληγώσαν τη μεσαία τάξη. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε παραδεχτεί. Θα τις αποκηρύξετε δηλαδή? Πώς θα γίνει ακριβώς? Μα ποτέ δεν ήταν δικές μας. Με συγχωρείτε. Δηλαδή στο συνέδριο θα αποκηρύξετε, ας πούμε, το ότι μαζέψαμε 37 δισεκατομμύρια, το ότι βάλαμε. Τα 37 δισεκατομμύρια είναι η αποτύπωση του συνόλου των φορολογικών και ασφαλιστικών πολιτικών που. Έγιναν. Έπρεπε να τα κρατήσετε όλα στο σιρτάρι. Αυτό είναι το ερώτημα. Λοιπόν, πάμε τώρα, θα το απαντήσω και αυτό. Αυτές οι πολιτικές λοιπόν, οι οποίες εφαρμόστηκαν, ήταν ένα μείγμα αυτών που θέλαμε και αυτό που μας επέβαλαν. Εντάξει, το καταλάβαμε αυτό. Ήθελαν λοιπόν οι αντίπαλοι μας να υιοθετήσουμε ως δικές μας ιδέες και προτεραιότητες αυτά που μας επιβλήθησαν. Αυτό ήταν ο διαρκής καημός της Τρόικας, το θυμάμαι προσωπικά και από πρώτο χέρι. Αυτό που ζητούσαν από τον Τσίπρα τότε ήταν η δήλωση υιοθεσίας. Ποια είναι η δήλωση υιοθεσίας? Μία δήλωση από τον Πρωθυπουργό τότε, τον Αλέξη, τον Τσίπρα, ότι ό,τι εφαρμόζω είναι δική μου επιλογή. Δεν την πήρανε ποτέ. Ναι.
Τα εφαρμόσατε όμως. Λοιπόν, ένα τελευταίο. Μια φορά βεβαίως. Το κάναμε. Και κρυθήκαμε όμως, έτσι. Αλλά μετά τι κάναμε, προσέξτε. Ενώ έχει βγει η χώρα από τα μνημόνια, δεν κατορθώσαμε επαρκώς να πούμε, παιδιά, εδώ τραβάμε μια γραμμή. Ο προγραμματικός ορίζοντας της αριστεράς είναι άλλος. Γιατί είναι πολύ ευρύτερος από το 19 και μετά από αυτά που εφαρμόσαμε κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης. Όταν βγήκατε από τα μνημόνια, το 18, ή κάνω λάθος. Το 18. Το 19. Mm-hmm. Και μετά την έξοδο άμεσα. Γιατί αυτά τα 37 δις τα κρατήσατε σε ένα συρτάρι και κάποια από αυτά, 15 ίσως δισεκατομμύρια. Λέτε πολλά νομίζω, αλλά είναι μια 10, κριτική, την οποία... 10 κύριε Παπά. Είναι γιατί δεν ενισχύσατε τη μεσαία τάξη που ο ίδιος είπατε ότι αδικήθηκε εξ αφορμής των πολιτικών της Τρόικας. Επειδή με παρακολουθείτε, είμαι βέβαιος, δεν θα σας εκπλήξω. Και θα σας πω ότι είναι μια κριτική την οποία την ακούω. Την ακούω και ενδεχομένως να είναι και βάσιμη. Δηλαδή θα μπορούσαμε πάρα πολύ πιο αστραπιαία, θα έλεγα, με την έξοδο από τα μνημόνια και με έτσι λίγες ενδεχομένως γκρίνιες και με τους εταίρους μας. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να είχαμε ενισχύσει την οικονομία περισσότερο. Η μεσαία τάξη που λέτε ότι αδικήσατε. Βεβαίως, διότι η μεσαία τάξη, ας πούμε, χτυπήθηκε. Μάλιστα. Όταν αυξήθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές ταυτόχρονα με την προκαταβολή. Ένα ερώτημα ακόμα και θα σας παραδώσω στον Νίκο να θέσει και αυτό τα δικά του ερωτήματα. Είπατε νωρίτερα ότι αυτοί που έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ ούτως ή άλλως θα φεύγανε, γιατί έφυγαν πριν καθίσει στην καρέκλα ο κύριος Κασελάκης. Κατά συνέπεια, να θεωρήσω ότι με την απάντησή σας αυτή, έμεσα, μου λέτε ότι αυτοί που έφυγαν ήταν και αυτοί για τους οποίους γίνεται λόγος ότι πυρώνησαν την καρέκλα του Αλέξου Τσίπρα. Είναι αυτοί δηλαδή που δεν τον άφησαν ουσιαστικά με τον τρόπο τους, με τις ομπρέλες, με τις ομπρελοθήκες, δεν ξέρω τι άλλο είχαν εκεί, αλεξικέραυνα και τα ρέστα, να εφαρμόσει μια άλλη πολιτική για το κόμμα εννοώ, για το ΣΥΡΙΖΑ. Κατά συνέπεια, να υποθέσω ότι αυτό υπονοήσατε. Δεν έχω υπονοήσει τίποτα. Όχι, έχετε υπονοήσει. Πώς δεν έχετε υπονοήσει, όχι. Όχι, τα έχω πει ευθέως. Εντάξει. Εδώ, σε αυτήν την εκπομπή, πάντως στις κομματικές. Δεν έχω πρέπει στα λόγια μου και κατά τη διάρκεια της προεδρικής εκλογής του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι προφανές ότι πορευτήκαμε με κάποιες διαφωνίες με όσους έκαναν την επιλογή να στήσουν αυτή τη στιγμή ένα κομματικό σχήμα ευθέως ανταγωνιστικό και επιθετικό απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Είχαν διαφωνίες για τη διαδικασία του μετασχηματισμού, έκαναν τα πάντα για να τις μπλοκάρουν. Κακώς εμείς καθυστερήσαμε και δεν πρέπει επουδενή να καθυστερήσουμε τώρα. Γιατί ο Τσίπρας καθυστέρησε, κύριε Παπά? Ο Τσίπρας ήταν και παιδικό σας φίλος. Είπε καθυστερήσατε, αυτό είπατε. Όλοι μαζί καθυστερήσαμε. Αλλά ο Αλέξης έπαιρνε και το. Αναλαμβάνουμε όλοι το μερίδιο της ηγετικής ευθύνης. Ναι. Είχαμε ζητήσει από τον κόσμο να μας κάνει ηγεσία, μας εμπιστεύτηκε, μας έδωσε 32% το 19. Mm. Είχε πει ο ίδιος ο Αλέξης ότι αυτό είναι ένα δάνειο και το δάνειο θα έπρεπε να κάνουμε τα πάντα για να το αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Να το κιστεί. Για να το κιστεί πολιτικά με τη συμμετοχή των μελών. Κάνουμε αυτά τα βήματα. Τέλος πάντων, αυτά είναι ιστορία όμως τώρα. Όχι, έχουν σημασία αυτά. Ναι, έχουν τη σημασία τους, αλλά ως ιστορικά δεδομένα. Τώρα είμαστε απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία θέλει μια προοδευτική παράταξη τεμαχισμένη σε πάρα πολλούς κομματικούς σχηματισμούς. Από μόνοι σας τεμαχίζεστε, δεν σας βοηθάει κανένα. Αφήστε τώρα ποιος βοηθάει ποιον τώρα. Μόνοι σας. Αφήστε τώρα ποιος. Τα κακομάτια γίνονται. Λέω τώρα, αφήστε ποιος βοηθάει. Γιατί τους καλεί ο Μητσοτάκης και τους λέει φτιάχτε κόμμα. Λοιπόν, τώρα. Τώρα να μείνουμε λίγο στα σωματικά για να πάμε μετά και στην οικονομία που συζητάμε τον προϋπολογισμό. Θα πάτε σε ένα συνέδριο. Φύγανε. Αυτοί που είχαν σκοπό να φύγουν. Είστε καλά σωματικά. Διαβάζω δεξιά και αριστερά και ακούω ότι ο παπάς δεν τα έχει καλά με τον Πολάκη. Ότι εσείς λέτε τους ανθρώπους του κυρίου Πολάκη πρόβατα. Και ότι υπάρχουν τέτοια, κυκλοφορούν. Αλλά τα διαβάζουμε. Προσοχή στα πρόβατα της δημοσιογραφίας. Μην μας μπερδεύετε. Όχι. Δεν αφορά τους παρόντες. Όχι. Μην μας μπερδεύετε. Να τα προσέχετε. Γιατί εγώ τουλάχιστον και ο Νίκος σε κοπάδι δεν ανήκουμε. Ναι, επειδή γι' αυτό ακριβώς το λέω τώρα. Ότι υπάρχει στο εσωτερικό τώρα υπομάδες. Φύγανε οι άλλοι. Είπατε πρόβατα. Είπατε πρόβατα. Σας παρακαλώ τώρα. Δεν αρνούμε καν να τα συζητήσω αυτά τα πράγματα. Άρα το διαψεύδει. Υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό κλίμα. Υπάρχει συντονισμένη δουλειά αυτή τη στιγμή στην κοινοβουλευτική ομάδα. Υπερβαίνουμε αντιξοότητες οι οποίες προέκυψαν από τις αρχές. Όμως ακούω τον κύριο Ραγκούση λέει για παγόβουνα. Ακούω τον κύριο Ντεμπονέρα που λέει συνέδριο φιέστα του κυρίου Κασελάκη. Δηλαδή φύγαν κάποιοι, αλλά. Δεν θα είμαστε κόμμα νεκροταφείο. Θα υπάρχουν και διαφορετικές προσεγγίσεις. Δεν είναι κακό. Εντάξει. Είναι ένα κόμμα το οποίο θα είναι πλουραλιστικό. Τώρα, η ειδοποιώς διαφορά ποια είναι? Η ειδοποιώς διαφορά με τα άλλα όμορα κόμματα είναι ότι εμείς δεν επιδιώκουμε να δικαιωθεί μια ιστορική πορεία ή καταγωγή της προοδευτικής παράταξης έναντι άλλης. Εμείς επιδιώκουμε να επιβραβευθεί από τον προοδευτικό κόσμο η προσπάθεια για ενότητα.
Αυτό λέμε. Πάμε στον προϋπολογισμό τώρα. Πάμε στον παρουσιάζεται μία χώρα, mm-hmm. λες και είμαστε τριτοκοσμικοί. Mm-hmm. Όλα μαύρα. Την ώρα που οι οίκοι αξιολόγησης mm-hmm. δίνουν επενδυτική βαθμίδα, ακούμε τα καλύτερα λόγια από τις Βρυξέλλες, mm-hmm. Λένε για τις επενδύσεις. Δεν είμαστε σε μία φάση που γίνονται περικοπές σε μισθούς και συντάξεις. Γίνονται αυξήσεις. Μικρές, μεγάλες, ο καθένας το αξιολογεί. Γιατί τα βλέπετε όλα μαύρα? Όλοι οι άλλοι κάνουν λάθος και εσείς βλέπετε την αλήθεια? Εμείς δεν λέμε κάθε άλλο παρά είμαστε τριτοκοσμική χώρα. Αντίθετα, λέμε ότι είμαστε μια προηγμένη οικονομία η οποία έχει δυνατότητες αυτή τη στιγμή να στηρίξει και τα κομμάτια του πληθυσμού και τα κομμάτια της επιχειρηματικής κοινότητας, τα οποία υφίστανται πιέσεις. Και γι' αυτό κατηγορούμε και τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, ότι ενώ υπάρχουν δυνατότητες και είναι και πολύ διαφορετικό το ευρωπαϊκό πλαίσιο σε σχέση με το 2015. Δηλαδή, για φανταστείτε τώρα το 2015 να έχετε μια Κομισιόν που να σας λέει μειώστε τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. 12 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση τους έχουν μειώσει. Δεν το κάνει αυτό η Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια. Πόσες φορές μας έχει κατηγορήσει η Νέα Δημοκρατία ότι υπερφορολογούμε? Α, και εμείς τώρα στον πρώτο κύκλο τι συζητήσαμε? Αυτό δεν συζητούσαμε. Τι έγινε το 2015-2019? Λοιπόν, το 2022 η χώρα είχε το μεγαλύτερο ποσοστό φόρων εδώ και 27 χρόνια ως ποσοστό του ΑΕΠ, σας λέω. Δηλαδή τι? Φόροι που μαζεύονται όχι λόγω της ανάπτυξης, αλλά ως κομμάτι της πίτας που παράγουμε. 27%, 29%. Βέβαια, εκεί βάζετε το ΦΠΑ και βάζετε και το ειδικό φόρο στα καύσιμα. Γι' αυτό. Όλους τους φόρους βάζω, ειδικά. Γιατί μειώσανε και 50 φόρους αυτοί. Ειδικά δεν μειώσανε. Πώς δεν μειώσανε? Ζούμε στην κοινωνία. Αποτέλεσμα. Τον ειδικό έμφυα εννοείται. Τον ειδικό, για τις μεγάλες περιουσίες. Και για τις άλλες. Αλλάξαν τις αντικειμενικές αξίες. Ακούστε, ακούστε λίγο να δείτε. Λοιπόν, έχει. Μειώσατε φόρους. Αυτή τη στιγμή έχουμε ρεκόρ φόρων, λοιπόν, ιστορικό επί Νέας Δημοκρατίας για το 2022. Έχουμε 65% των φόρων που εισπράττει το κράτος να είναι έμεση. Και από ΦΠΑ, από το 2021 μέχρι σήμερα, 7 δις παραπάνω το συλλαμβάνεται το νούμερο. Δηλαδή, οι εισπράξεις οι κρατικές από το ΦΠΑ έχουν αυξηθεί κατά 40%. 7 δις. Ήταν αποτέλεσμα του πληθωρισμού όμως. Όχι μόνο αυτό. Ήταν του πληθωρισμού και της τουριστικής κίνησης που μεγάλωσε. Όχι, δεν είναι έτσι. Της άρνησης μείωσης των συντελεστών του ΦΠΑ όπως κάναν άλλες 12 χώρες. Της άρνησης ελέγχου της αγοράς και των φαινομένων των καρτέλ και της ευεξίας της δημοσιονομικής η οποία προέκυπτε εις βάρος. Επέστρεψε, λέει η κυβέρνηση δεν όμως. Επέστρεψε σε ΠΑΣ, τα οποία όμως ψηφίστηκαν στις εκλογές, κύριε Παπά. Ναι. Αυτό το αφήγημα το είχατε και προεκλογικά. Προσέξτε όμως, ο λαός ψήφισε και είπε το ΠΑΣ με... Έχει κλείσει ο κύκλος των επιδοτήσεων. Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης 19-23, το δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά 55 δις. Δεν λέω κακώς, μην τρελαθούμε εδώ. Προφανώς όταν έχεις μια εξωτερική διαταραχή τέτοιου τύπου... Ήταν και ο κορονοϊός. Πρέπει να παρέμβεις. Και εδώ είναι ένα μάθημα προς τους νεοφιλελεύθερους. Οι οποίοι δεν είναι και όλοι δεξιοί όμως... νεοφιλελεύθεροι. Έτσι δεν είναι, κύριε Χατζή? Άρα τι έγινε στη μεγάλη κρίση? Με ρωτάει ένας κύριος εδώ. Ναι. Πολιτικός είναι. Μάλιστα. Δηλαδή είστε υπέρ της μείωσης των φόρων εσείς? Βεβαίως. Υπάρχουν πτυχές στις οποίες πρέπει να μειωθούν οι φόροι. Οι έμεσοι φόροι πρέπει να μειωθούν. Και τώρα δική μου ερώτηση. Ναι. Μήπως επιθυμείτε το flat tax? Όχι. Επιθυμούμε. Το flat tax είναι μια νεοφιλελεύθερη ιδέα. Όχι, επειδή άμα μου λέτε θα μειώσετε φόρους και... Όχι, θα σας πω. Θα μειωθούν οι φόροι και θα μειωθούν τα εισοδήματα. Σε λίγο θα μου λέτε... 10.000 ευρώ αφορολόγητο για όλους. Ο κύριος Σταϊκούρας έλεγε ότι είναι 400 εκατομμύρια. Εμείς λέμε ότι είναι παρακάτω το κόστος. Έπρεπε να εφαρμοστεί από φέτος. Δεν το κάνανε. Ναι, όμως ακούμε συνέχεια μειώσεις... Λέμε προοδευτικό συντελεστή για τα εισοδήματα ανεξαρτήτου πηγής. Να έχει μεγάλη προοδευτικότητα, δηλαδή να έχει αρκετές φύλακες. Δηλαδή ανεξαρτήτου πηγής, από όπου μερίσματα και να αυτά και τα λοιπά, από όπου και θα μπαίνουν στο εισόδημα και θα τα φορολογείται εκεί προοδευτικά. Βεβαίως. Αυτό είναι το δίκαιο. Τι κλίμακα όμως. Αυτό είναι το δίκαιο. Είμαστε άρα ανατρέπεται το 5% στα μερίσματα. Είμαστε έτοιμοι να τα συζητήσουμε. Ναι, όταν όμως λέτε. Μισό λεπτό, κύριε Παπά. Όταν λέτε. Μερίσματα, μισό λεπτό. Όχι, θα τα πείτε για τα μερίσματα. Όταν λέτε θα μειώσουμε φόρους. Και αυτό να εφαρμοστεί και στις επιχειρήσεις. Μάλιστα, ναι. Όταν λέτε μείωση φόρων, λοιπόν. Που με εκπλήσει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Έμεσων φόρων λέτε, έτσι. Μα και οι άμεση για τα χαμηλότερα εισοδήματα μπορούν να μειωθούν. Όταν σας λέω 10.000 ευρώ αφορολόγητο για όλους, ναι. Αυτό είναι μια πολιτική επιλογή. Μάλιστα, δηλαδή... ωραία. Okay. Άρα λοιπόν, αν μειώσετε αυτούς τους φόρους, αντιλαμβάνεστε ότι τα εισοδήματα για το κράτος, για το κράτος είμαστε εμείς. Mm-hmm. Πρέπει να φτιάξει, όπως λέτε, υγεία, παιδεία, να έχει κοινωνικές παροχές.
Πώς θα έχει κοινωνικές παροχές ένα κράτος, ένα κράτος το οποίο θα μην, γιατί το κράτος αποφτάζει. Δεν έχει, έχει μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων. Η προοδευτικότητα λοιπόν και η προοδευτικότητα λοιπόν στο φορολογικό συντελεστή μπορεί να παράξει περισσότερα έσοδα και μπορεί και κυρίως θα παράξει σίγουρα περισσότερα έσοδα εάν εφαρμοστεί και στις επιχειρήσεις. Δηλαδή μέχρι ένα επίπεδο κερδών. Εικασία είναι αυτό. Όχι καθόλου εικασία. Έχει γίνει στο Βέλγιο, έχει γίνει και στην Αυστρία, έχει γίνει και στη Βρετανία. Λοιπόν, αυτές είναι λοιπόν πολιτικές οι οποίες δεν είναι καινούργιες, είναι πολιτικές δοκιμασμένες, ήτανε στο προγραμματικό προστάσιο του ΣΥΡΙΖΑ το 2009, εγκαταλείφθηκε. Δεν το πήγατε όμως. Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης για λόγους ευνόητους και εξωτερικού. Αλλά τώρα. Αυτό ήταν λάθος. Ήταν λάθος. Ναι, πώς. Να τα λέμε, ότι τα κάναμε όλα σωστά. Ότι στο προεκλογικό σας πρόγραμμα, το κυβερνητικό σας πρόγραμμα, δεν είχατε αυτές τις ρυθμίσεις για τη φορολόγηση. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πράγμα το τι λέει το κυβερνητικό πρόγραμμα και υπάρχει και ένα πράγμα το τι λένε και ορισμένα στελέχη τα οποία εμφανίζονται στην τηλεόραση. Λοιπόν, εμείς είχαμε πρόγραμμα, ας πούμε, 10.000 ευρώ αφορολόγητο. Έτσι. Το κατάλαβα. Λοιπόν, θέλω να κάνω ένα ερώτημα εγώ τώρα, άσχετο με αυτά, αλλά πάρα πολύ σοβαρό κατά την κρίση μου, γιατί βάλω δύο ερωτήματα σοβαρά για την κρίση μου και θα απασχολήσουν το επόμενο διάστημα. Το ένα είναι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ο κύριος Κασελάκης, νομίζω, δεν φαίνεται αρνητικός προς αυτήν την κατεύθυνση. Έχει ξεκαθάρισει θέση του τώρα. Εντάξει. Δεν το είδα εγώ το ξεκαθάρισμα. Ξεκαθάρισα πάρα πολύ καλά και αυτά το πώς μπορούν να γίνουν συνέργειες με τα δημόσια. Ναι, η Κορέα, η Βόρειος Κορέα, έχει ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Εντάξει. Η Κούβα το ίδιο. Εδώ γιατί δεν πρέπει να είναι δηλαδή. Θέλω να μου το εξηγήσετε αυτό. Η Βόρειος Κορέα έχει ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Η Κούβα έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Λοιπόν, εδώ γιατί δεν μπορούμε να έχουμε. Να σας πω, γιατί έχουμε. Εννοώ πανεπιστήμια. Μη κερδοσκοπικά. Είμαστε, νομίζω, στη Μητρόπολη της Τρέβλωσης. Και εσείς έχετε. Σε ξένο πανεπιστήμιο. Είμαστε στη Μητρόπολη της Τρέβλωσης, όπου μπορεί να κλείνουν τμήματα πανεπιστημιακά σε μια επαρχιακή πόλη και να ανοίγουν δύο ΙΕΚ στην Πατησίων. Αυτό αυτά, να το λέμε, με τον νόμο αυτά. Μπορεί να αποφευθούν με αυτά. Με τον νόμο τα έχουμε κάνει ισότιμα. Όχι, κύριε Παπά, αυτό δεν είναι επιχείρημα. Πώς δεν είναι επιχείρημα. Όχι, δεν είναι. Γιατί αν γίνει ένα. Προσέξτε, είναι. Εάν ένα συμφωνήσετε. Ένα τετελεσμένο. Όχι, αν συμφωνήσετε, κύριε Παπά, ναι. Θα συμφωνήσετε και με τους όρους που θα πρέπει να γίνει. Ωραία, αυτό. Εντάξει, τώρα μπορεί να μην σας αρέσει. Διότι διαφορετικά θα μπορεί πείτε. Μπορεί να μην σας αρέσει και να μην σας πείθουν τα επιχείρηματά μας, αλλά δεν θα συμφωνήσετε. Δεν μας αρέσει. Και εσείς τον Ειδημβούργο σπουδάσατε. Γιατί μα ήταν. Α, θέλετε να σας πω για το δικό μου πανεπιστήμιο, λοιπόν. Τι να μου πείτε τώρα. Ήταν απολύτως δημόσιο. Τώρα, τι? Δεν ήταν απολύτως δημόσιο. Όχι, κύριε Παπά μου, δεν ήταν απολύτως. Υπάρχουν χρηματοδότες πίσω από τα πανεπιστήμια. Πάντα στο εξωτερικό υπάρχει χρηματοδότης. Σας είπε κανείς ότι δεν χρηματοδοτούνται προγράμματα ερευνητικά στα ελληνικά πανεπιστήμια. Ο κύριος Κασελάκης μια πρόταση τέτοια έχει. Ο κύριος Κασελάκης τα θέλει, παιδί. Το βραχείο να. Αφού να με. Συγγνώμη. Να ρωτήσω κάτι για τον προπολογισμό. Όχι, θέλω να τελευταίο. Α, τον προπολογισμό μου. Θα πω για το τελευταίο, θα είναι αυτό. Γάμο ομόφυλο ζευγαριών. Αυτονόητο. Μάλιστα. Ορίστε. Αμυντικές δαπάνες, θα τις ψηφίσετε? Νομίζω αν περιμένετε πολύ λίγες ώρες. Θα... Όχι, να μην αρχίσετε αυτά τώρα. Κάνουμε μια συνέντευξη. Δεν θα μας βγάλετε την ψυχή. Είστε θετικοί τέλος πάντων, το βλέπετε θετικά. Θα βγει. Έχουμε και. Κύριε Παπά, θα τις ψηφίσετε. Θα το μάθετε πάρα πολύ. Πέστε το τώρα γιατί. Δεν μπορώ εγώ τώρα. Τι δεν μπορεί να πείτε. Δεν φεύγετε από εδώ τώρα. Όχι. Δεν είναι έτσι. Έτσι δεν πήγαινε. Όχι. Κύριε Νίκο, δεν θα φύγετε από εδώ αν δεν πείτε αυτό. Εμείς είμαστε μία. Θα δώσετε είδηση απόψε. Αλλιώς δεν υπάρχει. Απλά θέλω να σας πω ότι εμείς είμαστε μία αριστερά η οποία υπερασπίζεται τη δυνατότητα της χώρας στην επαρκή άμυνα με όλους τους τρόπους. Και βεβαίως σε αυτά τα θέματα είμαστε κριτικοί και απέναντι στην κυβέρνηση, πάντα με το μέτρο της ευθύνης της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Άρα θα το ψηφίσετε. Εντάξει. Αφήνει ανοιχτό τέλος πάντων. Εντάξει, θα τα ψηφίσουν. Αφήνει ανοιχτό το. Εντάξει, πάντα δεν υπήρξε ποτέ αντιπολίτευση που να μην ψηφίσει τα αμυντικά. Δεν γίνεται. Εντάξει, στο παρελθόν είχαμε. Εντάξει, βάζουν κάποιους αστερίσκους συνήθως γιατί τα λεφτά για εκείνο για τέτοια, έτσι. Παρελθόν υπήρχε. Κύριε Παπά. Εγώ να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Τι τελευταίο, 1,5 λεπτό. 1,5 λεπτό. Πώς βλέπετε το ρόλο του κυρίου Τσίπρα? Βλέπουμε ότι έχει συναντήσει στο εξωτερικό. Για δεν τον αφήνει δίσκο το χρυσό. Και εκπέμπει ένα μήνυμα όμως που λέει ότι. Εντάξει, τώρα, αν ήθελε, αν ήθελε σύνθεση... να κάτσει άπραγος, θα καθόταν άπραγος. Δεν θέλει να κάτσει άπραγος. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Είναι πολύ νέος καταρχάς. Και νομίζω ότι πάρα πολύ καλά αξιοποιεί το κεφάλαιο το οποίο έχει και διεθνώς για να παρεμβαίνει, ειδικά για την πορεία. Είναι όμως ένα πολιτικό στίγμα που λέει η σύνθεση αριστεράς και κεντροαριστεράς απέναντι. Σε μια δεξιά που έρχεται. Ο Τσίπρας, άρα... προσέξτε τώρα. Πού το δίνει. Έχω θητεύσει. Συναντήσεις που έχει κάνει. Και αυτό που λέει. Έχω θητεύσει και διευθυντή στο γραφείο του στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας. Ο άνθρωπος αυτός
έχει υποστεί τεράστια κριτική, επειδή προσπαθούσε από τότε που ήμασταν μικρό κόμμα να φέρει μαζί τις δυνάμεις από την αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο. Ναι, το κατάφερε, κερδίσαμε εκλογές και έλεγε μόνο από έτσι τότε. Κερδίζονται εκλογές. Και έλεγε από τότε και το έπραξε κιόλας ότι αριστερά, πράσινοι και σοσιαλιστές πρέπει να βαδίσουν μαζί για το μέλλον της Ευρώπης. Άρα συνεργασία στην Ελλάδα κάνει... με Πασόκ, ακόμα και με Νέα Αριστερά. Αυτή τη στιγμή. Με Νέα Αριστερά, αφού σου λέει τον κλειονίζανε. Αυτή τη στιγμή. Προσέξτε να δείτε. Ακούστε να δείτε. Η μόνη προοπτική. Με τη ζωή μπορεί να πάρει. Η μόνη προοπτική η οποία μπορεί πραγματικά να αμφισβητεί στην ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας είναι η ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Γιατί? Γιατί οι όμορφοι χώροι, δυστυχώς λέω εγώ, δεν υπηρετούν την ιδέα ότι πρέπει να υπερβούμε διαχωριστικές γραμμές και επιδιώκουν να δικαιώσουν μια κυρία... ιστορική παράδοση έναντι άλλη. Με την κυρία, τελευταίο ερώτημα, με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, θα κάνατε μια κυβέρνηση μαζί, αν χρειαζόταν το ποσοστό της. Η ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ είναι το ζητούμενο, κύριε Χατζέ. Λέω, αν χρειαζόταν το ποσοστό και πείτε, έλα εδώ να κάνουμε κυβέρνηση, θα το κάνατε. Δεν βλέπω τέτοια προοπτική, όχι. Δεν βλέπετε τέτοια προοπτική. Σας ευχαριστώ θερμά. Που είσαστε απόψε εδώ. Εύχομαι, θα δούμε και στη Βουλή τι θα γίνει με τον πρόεδρο. Θα ψηφιστεί, βέβαια. Έχετε αγωνία. Εντάξει, αγωνία. Όχι, είναι παρά. Παρακολουθώ, ξέρετε, γιατί. Ξέρετε, και θέλω να ενθαρρύνω και τον κόσμο να τις παρακολουθεί. Βεβαίως, έχουν σημασία. Ειδικά τις δύο τελευταίες μέρες που παίρνουν το λόγο και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και οι υπουργοί. Μπορεί κανένας να πιάσει κλίμα. Αλλά είναι σαφές ότι ειδικά ο κύριος Χατζηδάκης είναι πάρα πολύ εκτεθειμένος. Και με τα δύο τελευταία νομοσχέδια, τη φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών και με το γεγονός ότι μας έκανε τρομερή εντύπωση, ήρθε μια οδηγία ευρωπαϊκή η οποία έλεγε προστατέψτε την πρώτη κατοικία και προστατέψτε και τους ανθρώπους του ελβετικού φράγκου, τους δανειολήπτες ελβετικού φράγκου. Και δεν το έκανε η κυβέρνηση. Και δεν το έκανε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι επιτυχίες προσωπικές εννοώ. Όχι, συλλογικές. Προσωπικές. Ο λαός ξέρει. Τα συλλογικές θα αποφασίσει ο κόσμος, κύριε Παπά. Αποφασίσει. Λοιπόν, ευχαριστούμε και Νίκο, ευχαριστώ που έμεινες. Δεν έφευγε. Του λέω έχω τον κύριο Παπά, τώρα δεν φεύγω. Δεν θέλω να του κάνω ερωτήσεις συγκεκριμένες. Εντάξει. Λοιπόν, να ευχαριστώ και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Αύριο το βράδυ, είναι Παρασκευή, και αύριο το βράδυ έχουμε ειδικούς καλεσμένους εδώ να μιλήσουμε. Αν σας βρεθεί χώρος, παρακολουθήστε το ή αν το δείτε μετά στο. Μιλάμε για τις δημοσκοπήσεις και τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τη Νέα Δημοκρατία που είναι εκεί που είναι και με τα άλλα κόμματα εκεί που είναι και τι πρόβλημα δημιουργεί στην κοινωνία, στη δημοκρατία, αλλά και στο κόμμα σας. Έχει ενδιαφέρον. Δημοσκόποι, δημοσιογράφοι κτλ. Γεια σας.